Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Πέτρας και Χερονήσου, κύριε Νεκτάρη, εκπρόσωπε της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Ημών Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, σεβασμιότατοι εκπρόσωποι των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, Άγιε Πρωτεπιστάτα, Άγιοι Καθηγούμενοι και Αντιπρόσωποι του Αιωνίμου Ημοντόπου, εξοχότατε κύριε Υπουργέ, εξοχότατε κύριε Αναπληρωτά Διοικητά, αγαπητοί πατέρες και Χριστό αδελφοί, με έναυσμα την εγκύκλιον των Χριστουγέννων του Οικουμενικού Πατριάρχου, στην οποία ανακήρυξε το έτος 2007 ως έτος Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, για το γεγονός της επετείου των 1600 χρόνων από την κοίμηση του Αγίου, η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας συνήγαγε επί το αυτό εδώ στη Μονή, που βρίσκεται από τη σαυρισμένη χαριτόβητο σκάρα του Αγίου Χρυσοστόμου, για να εορτάσουμε την 1600η ετήσια μνήμη του. Με βυζαντινή λαμπρότητα κατά το αγιορείτικο τυπικό εορτάσαμε μέσα στο πολυεχειρατικό συλλήτουργο τη μνήμη του Αγίου Άντου του Χρυσοστόμου. Είναι ιδιαίτερη ευλογία ότι οι τίμιες κάρες των τριών ιεραρχών και διδασκάλων της Οικουμένης, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, βρίσκονται στο Άγιον Όρος. Του Αγίου Γρηγορίου και του Αγίου Χρυσοστόμου στην Ιερά Μονή μας και του Αγίου Βασιλείου στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας. Μάλιστα, τις τίμιες κάρες του Αγίου Ιωάννου και του Αγίου Γρηγορίου μαζί με ένα τεμάχιο της Αγίας Ζώνης, τον περίφημο χρυσοκέντητο επιτάφιο και πολλά σπάνια εικονογραφημένα χειρόγραφα, δόρισε στη Μονή μας ο Αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιωάννης Κατακουζινός, ο οποίος άφησε όλη την αυτοκρατορική δόξα, τις ανέσεις και ειδονές, και έγινε μοναχός με το όνομα Ιωάσαφ και κατά μίαν παράδοση στη Μονή μας. Το γεγονός της αποδισαυρίσεως των ιερών λειψάνων των τριών ιεραρχών στο Άγιον Όρος φανερώνει την ευαρέσκεια των Αγίων προς τη μοναχική πολιτεία, διότι η αγιορετική πολιτεία είναι η μοναδική ορθόδοξη μοναστική κοινότητα που έχει παραμείνει ενεργός από τη στιγμή της ιδρύσεώς της. Η ζωή και η παράδοση στο Άγιον Όρος είναι αδιάκοπη. Δεν υπήρχε περίοδος από την ίδρυση του Άγιου Όρους έως σήμερα που το Άγιον Όρος διέκοψε την αποστολή του μέσα στην Εκκλησία και τον κόσμο. Η αποστολή αυτή είναι το να δημιουργεί Αγίους, να μεταλαμπαδεύει την ζώσα παράδοση της Θεώσεως στο σύγχρονο άνθρωπο. Το Άγιον Όρος έχει μία διαχρονική αντοχή, μία μοναδικότητα ζωής, κρύβει ένα μυστήριο, μία αναγεννητική δύναμη δείχνει τον ουρανό. Γι' αυτό πάει και πάρα πολλοί προσκυνητές που το επισκέπτονται βρίσκουν την εσωτερική πνευματική τους ανάπαυση και πλήρωση, αλλά και όσοι έχουν μια επικοινωνία, μια σχέση μαζί του. Τον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομο πολλοί τον προβάλλουν σε ένα μεγάλο κοινωνικό εργάτη, δεινορήτορα και ερμηνευτή των γραφών, παραβλέποντας ουσιαστικές πτυχές της προσωπικότητός του. Ο Άγιος Χρυσόστομος ήταν ένας σπουδαίος ασκητής και υποδειγματικός μοναχός. Σε όλη την περίοδο της ζωής του επιθυμούσε, ενεργούσε, σκεφτόταν ως μοναχός. Ήταν ο χαριτωμένος άνθρωπος του Θεού, που δεν ζούσε για τον εαυτό του, αλλά για τον Χριστό. Βίωνε τον Χριστό με την καρδία του, με τον νου του, με τη σκέψη του, με ολόκληρη την ύπαρξή του. Αρχικά έζησε την κοινοβιακή μοναστική ζωή. Υπετάγει στο γέροντά του ησύχιο που ζούσε σε ένα ορεινό μονίδριο κοντά στην Αντιόχεια για 4 χρόνια και κατόπιν με την ευλογία του έγινε για 2 χρόνια ερημίτης. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος απέκτησε πολλές εμπειρίες στη μοναχική του ζωή, οι οποίες τον κατεύθυναν και τον τροφοδοτούσαν στη μετέπειτα ιερατική και αρχιερατική δράση του. Εκ πείρας αναφέρει ότι ο βίος των εσταυρωμένων μοναχών γλυκύτερος εστί και ποθινότερος. Και ως Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης διακρινόταν για τη μοναχική συνείδησή του ή τον εργάτης της εσωστρεφίας, της νοεράς και αδιάλυτης προσευχής, της αυστηρής νηστείας παρά τις σωματικές του ασθένειες, της καθημερινής αγρυπνίας, του συνεχού σκληρού αγώνα κατά του παλαιού ανθρώπου, της αποκτήσεως των Ευαγγελικών αρετών και της συνεχούς παραμονής του εν το φωτί του αγαπημένου Ιησού Χριστού. Οι αντίπαλοι του θεωρούσαν ότι οι μοναχικές του αρετές είναι ασυμβίβαστες προς το αρχαιρατικό του αξίωμα και τον κατηγορούσε γι' αυτό.
Ο μοναχισμός είναι εσωτερική ζωή, καθαρότητα καρδίας που ως στόχο και καρπό έχει την Θείαν Ένωση. Ο Άγιος Χρυσόστομος τονίζει ότι η επίτευξη αυτή της Θείας Ενώσεως προκαλεί μια άρρητη πνευματική δονή στην ψυχή, που είναι το συγκλονιστικότερο βίωμα για τον μοναχό. Θεωρεί ότι ο μοναχός είναι ο αληθινός φιλόσοφος με την έννοια και την αξία που έδιναν τότε στη φιλοσοφία, ότι δηλαδή είναι το πιο ευγενέστερο και υψηλότερο πράγμα. Ο μοναχός δεν έχει ανθρώπινο κοσμικό πρότυπο, αλλά κατά το Χρυσόστομο μιμείται τους Αποστόλους και τις ασώματες δυνάμεις. Ο μοναχός απαρνείται τον κόσμο και τα αγαθά του, γιατί έχει ως στόχο του τον ουρανό. Όλος ο πόθος και η δραστηριότητά του αποβλέπουν στην απόκτηση της Βασιλείας των Ουρανών. Ο Άγιος Ιωάννης βίωνε τη Βασιλεία των Ουρανών από αυτήν εδώ τη ζωή. Γράφει, ο ουρανός είναι η κατοικία του Βασιλέως Θεού, το κάλος και η μεγαλειότητα του οποίου είναι ανέκφραστα. Στον ουρανό ζουν οι αρχάγγελοι, τα τάγματα των Αγίων Αγγέλων και οι χωροί των Αγίων. Όποιος απόκτησε πείρα της γλυκύτητας του ουρανού, δεν θέλει να γυρίζει πίσω στη γη, ούτε ο νους του ταράζεται από την ταραχή του κόσμου. Ζούσε σε μία συνεχή ύψη, ήταν εργάτης της νοεράς εργασίας, της ευχής του Ιησού. Γι' αυτό και συνιστούσε στους μοναχούς αλλά και σε όλους τους χριστιανούς, είτε αισθύεται, είτε πίνεται, είτε οδεύεται, είτε τυπείται, αδιαλείπτος κράζεται, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Έβλεπε τα πάντα υπό το πρίσμα της αιωνιότητος. Δεν επεδίωκε να αναγνώριση και αξιώματα, μάλλον τα απέφευγε. Όταν όμως βεβαιωνόταν ότι κάτι ήταν θέλημα Θεού, υπήκου χωρίς να προβάλλει αντιρρήσεις. Εισήρθε στον χώρο της ιεροσύνης όχι αυτόκλητος, αλλά θεόκλητος και λαοπρόβλητος. Γι' αυτό και στη χειροτονία του πολύ πιστοί έβλεπαν οφθαλμοφανώς, εν είδη περιστερά στην Θεία Χάριν να κάθεται πάνω στην κεφαλή του Αγίου. Ο Άγιος Χρυσόστομος ήταν ένας τέλειος διδάσκαλος και του ήθους και του δόγματος. Δεν ήταν μόνο ένας μεγάλος ηθικολόγος όπως τον προβάλλουν ιδιαίτερα οι δυτικοί, αλλά και ένας τέλειος ερμηνευτής των δογμάτων της Εκκλησίας μας. Η διαμόρφωση της δογματικής συνειδήσεως στην καρδία του πιστού συμβαδίζει και είναι αλληλένδετη με την πνευματική του ζωή. Έλεγε ο Άγιος, ο ενάρετος βίος πρέπει να συνοδεύεται με από ορθά δόγματα, εάν χωλαίνομεν εις το εν, ουδέν κέρδος έχομεν εκ του εταίρου. Ο Χρυσόστομος είχε γίνει ο ικανός κυβερνήτης και γιατρός των ψυχών. Δεν απέλπιζε κανένα. Ενεθάρρυνε και έσωζε ψυχές από τα δίχτυα του διαβόλου και της απογνώσεως. Οι λόγοι του εμπνέουν θάρρος και αισιοδοξία, προτρέπουν προς αληθινή μετάνοια, οδηγούν σε θείο ζήλο. Ακόμη και ως Πατριάρχης ο Άγιος είχε μία φροντίδα, πώς να κερδίσει ψυχές και να τις προσφέρει στο Θεό. Φλεγόταν από θεουργικό έρωτα και αυτόν προσπαθούσε να εμπνεύσει σε όλους. Και πραγματικά δεν αστόχησε στην προσπάθεια του αυτή. Οι πιστοί ενθουσιάζονταν από τα κηρύγματά του και κρέμονταν από τα χείλη του. Οι λόγοι του ήταν γλυκύτεροι υπερμέλην και κυρίων, ήταν λόγοι χρυσοί. Γι' αυτό άλλωστε ονομάστηκε Χρυσόστομος και Χρυσορήμονας. Δεν είχε να απορροφηθεί από τις διοικητικές ευθύνες και μέρημνες, που και αυτές βέβαια δεν πρέπει να αποπέμπει ο σωστός ιεράρχης, αλλά κυρίως ήταν αληθινός ποιμένας, που θυσίαζε την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Ο Άγιος Ιωάννης έβλεπε τον Θεό μέσα στην εικόνα του πάσχοντος συνανθρώπου. Ο λόγος του Κυρίου εφόσον επίησατε εν ητούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησατε, δεν αποτελεί υπερβολήν, έχει πραγματικό νόημα και απόλυτη ισχύ. Η αγάπη του για τους φτωχούς ήταν τόσο μεγάλη, ώστε για αυτούς πούλησαν ακόμη και τα αντικείμενα του Επισκοπικού Μεγάρου. Κατήργησε τα επίσημα γεύματα και έφτασε σε ακρότητα απλότητος στην προσωπική του ζωή. Έκανε υπομονή στις θλίψεις, στις αδικίες, στην σωρία των συκοφαντιών που του επέσυραν. Χωρίς να θέλουν οι διώκτες του, οι οποίοι ήταν εκπρόσωποι της διοικούς της Εκκλησίας, φανέρωσαν τον θησαυρό της ψυχής του, ανέδειξαν το μεγαλείο του, απέδειξαν την ιστορική μοναδικότητά του, έγιναν μεγάλοι ευεργέτες της ιστορίας και της Εκκλησίας. Τον πολέμησαν τα κέντρα της πολιτικής και της εκκλησιαστικής εξουσίας
και τον υπεραγάπησε ο λαός. Τον συκοφάντησε και τον αδίκησε το εκκλησιαστικό σύστημα, αλλά τον αγκάλιασε και τον ομολόγησε με δύναμη και επιμονή η εκκλησιαστική συνείδηση. Οι πιστοί τον λάτρευαν, δεν άφησε όμως να γίνει σχίσμα στην εκκλησία, υπέμενε τις άδικες εξορίες, προτιμούσε να καταδικαστεί ο ίδιος αν και αδίκως, παρά να διασαλευθεί ειρήνη στην εκκλησία. Όταν οι επίσκοποι που ήταν με το μέρος του και τον υπεραγαπούσαν, θέλησαν να αντιδράσουν για την άδικη καταδίκη του και να αποσχιστούν από την Ιερά Σύνοδο, ο Χρυσόστομος του συμβούλευσε να υπογράψουμε στα πρακτικά της Συνόδου ότι δεν συμφωνούν με την καταδίκη, αλλά να μην αποσχιστούν από την Εκκλησία. Δεν ήθελε με κανένα τρόπο να δημιουργηθεί σχίσμα μέσα στην Εκκλησία και ας έπεφτε πάνω από όλο το βάρος της συκοφαντίας και της αδικίας. Ο Χρυσόστομος, παρόλα τα φυσικά και θεϊκά χαρίσματα που κοσμούσαν το πρόσωπό του, ήταν ταπεινός. Δεν είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Δεν θεωρούσε τον εαυτό του ότι είναι κάτι. Γι' αυτό και τόνιζε συχνά «Δεν είμαι άξιος». Πάντοτε απέδιδε την δόξα στον Θεό. Συνέχεια έλεγε «Δόξα το Θεό πάντων ένεκε». Με αυτούς τους λόγους υπέμεινε τις συκοφαντίες, τις εξορίες και με αυτούς τους λόγους ακριβώς παρέδωσε το πνεύμα του στον επουράνιο πατέρα. Τι νοήματα, τι αποκαλύψεις θεϊκές δέχθηκε αυτός ο Άγιος. Πόσο θεόπνευστη ήταν η σύνθεση της Θείας Λειτουργίας από τον Άγιο Χρυσόστομο, ώστε να εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στη λατρεία της Εκκλησίας μας μέχρι σήμερα και σχεδόν αποκλειστικά. Ο Χρυσόστομος συναυλιζόταν με τους Αγίους ενώ βρισκόταν ακόμη εν ζωή. Ο Άγιος Πρόκλος, διάκονος και μετέπειτα διαδοχός του στον Οικουμενικό Θρόνο, έβλεπε πανηλημμένα εν οράματι τον Απόστολο Παύλο να στέκεται δίπλα από τον Χρυσόστομο και να του ερμηνεύει τις επιστολές του, και σε πίστοση της θεόπνευσης αυτής ερμηνείας παραμένει άφθορο σήμερα το αριστερό αυτή του Αγίου Χρυσοστόμου. Όπως πολλοί θα γνωρίζετε, την ημέρα της μνήμης του Αγίου Χρυσοστόμου με το νέο ημερολόγιο και για μία εβδομάδα περίπου πήγαμε στην Κύπρο την τιμή Αγκάρα του Αγίου κατόπιν προσκλήσεως της Εκκλησίας της Κύπρου. Τις ημέρες αυτές γίναμε μάρτυρες θαυμαστών γεγονότων που ενήργησαν οι χάρις του Θεού μέσω του Αγίου. Οι υπερφυσικές αυτές επεμβάσεις του Χρυσοστόμου σε θλιβωμένους και πονεμένους ανθρώπους φανερώνουν στις ημέρες μας και ένα άλλο χάρισμα του Αγίου, αυτό των Ιάσεων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι και ο θαυματουργός Άγιος. Ο Χρυσόστομος έζησε την ησυχαστική μοναστική παράδοση της Εκκλησίας μας. Θεωρούσε ότι η Εκκλησία είναι ένα ιατρείο, στο οποίο προσέρχονται οι πιστοί για να θεραπεύσουν την ψυχή τους. Και τα κατεξοχήν πνευματικά θεραπευτήρια είναι τα ορθόδοξα μοναστήρια. Αυτό βίωσε ο ίδιος μέσα στο μοναχισμό. Καθαρίστηκε από τα πάθη, εμπλουτίστηκε με θείες εμπειρίες, αγιάστηκε. Γι' αυτό και όταν τοποθετήθηκε επί τη Λιχνία, ήταν ικανός να θρέφει από τον προσωπικό του πνευματικό πλούτο χιλιάδες ψυχές. Πόσοι άνθρωποι βρήκαν κοντά του ανάπαυση, πόσοι παντιοτρόπως θλιβωμένοι παρακλήθηκαν από τους χρυσούς με λυρίτους λόγους του, πόσοι αναγεννήθηκαν πνευματικά μόνο και μόνο στο άκουσμα ενός λόγου του. Αλλά ο Άγιος συνεχίζει να ενεργεί και να επιδρά έντονα και θετικά στις ψυχές των πιστών και μετά το θάνατό του, ακόμη και σήμερα στους καλεπούς και σκάτους καιρούς που ζούμε. Αυτό αποδεικνύεται από την ευλάβεια και την αγάπη που το ετρέχουν οι χριστιανοί. Είναι ο Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος του σήμερα, ο Άγιος των Εσχάτων, ο Άγιος των αιώνων. Ευχόμεθα ταπεινά ο Άγιος Χρυσόστομος, ο αγγλοφανής αστέρας του νοητού στερεώματος, ο διαπρίσιος κήρυκας της αγάπης και των νυχθυρμών του Θεού, να ευλογεί, να παρακαλεί, να ενισχύει και να εμπνέει στον εχριστό αγώνα όλους τους συμμετέχοντας σε αυτήν την λαμπρή πανήγυρη. Ευχαριστούμε θερμά τους εκπροσώπους, πρώτον του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, του Πατριαρχείου Ρωσίας, του Πατριαρχείου Σερβίας, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, του Πατριαρχείου Ρουμανίας, της Εκκλησίας της Κύπρου, τον Άγιον Πρωτεπιστάτη μαζί με τους Αγίους Καθηγουμένους και σύσσω με την Ιερά Κοινότητα των Γιώρους, που ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στην πρόσκλησή μας και κατέβαλαν τον κόπο να έρθουν να συνορθάσουν εδώ στην Ιεραμονή μας τη μνήμη του Άγιου Χρυσοστόμου. Επίσης ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο της ελληνικής κυβερνήσεως, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κύριο Σταύρο Καλαφάτη, τον αναπληρωτή πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους κύριο Κασμίρογλου, τις αρχές του τόπου και όλους τους αδελφούς
με την παρουσία τους λάμπριναν αυτή την πανήγυρη. Καλώς ήρθατε. Σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι Άγιοι Αδελφοί, Άγιε Πρωτεπιστάτα του Αγίου Όρους, Άγιε Καθηγούμενε της Σεβασμίας αυτής Μονής, Άγιοι Ηγούμενοι των Ιερών Μονών, Εξοχότατε Κύριε Υπουργέ, Εντιμότατε Κύριε Διοικητά, Εντιμότατοι Άρχοντες, Προσφυλείς Πατέρες, Ευλαβείς Προσκυνητέ, προερχόμενοι εκ του Ιερού Θυσιαστηρίου του Πανσέπτου Καθολικού Ναού της Μεγαλονίμου και Ιστορικής Ταύτης Ιεράς Μονής του Βατοπεδίου, όπου εις πανήχιον στάσιν εδοξολογήσαμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Τριάδα ομοούσιν και αχώριστον, επιφωνούμεν τη στιγμήν αυτήν το κύκνιον άσμα του εορτάζοντος Χρυσορήμονος, δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Ιξιώθημε να τελέσομεν την Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου και τον ιστάνθημε με θυμών ιερουργούντα. Αυτός προέστη της πανηγύρεως. Ενωτίστημε τον λόγο του, απειλάψαμεν την οσμήν της ευωδίας του χαριτοβρήτου λειψάνου του. Η Θεία αυτή λειτουργία μας σύνωσε με τον Χριστόν, ο οποίος απέθανε εν το Σταυρό και ανέστη δια την σωτηρίαν όλου του κόσμου, και συνεκροτήσαμεν κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον τον εστιάτορα της ακενότου αυτής τραπέζης, σύνοδον ουρανού και γης σήμερον. Εάν αδελφοί, ζώμεν ευαγγελικός και ασκητικός, εάν σταυρούμεθα καθημέραν, τότε μόνον κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον δυνάμεθα να θεολογούμεν ορθοδόξος και εμπειρικός και να μετέχομεν καινοτικός της Θείας Ευχαριστίας και να διακονόμεν των λαών του Θεού θυσιαστικός και αγαπητικός. Ως άνθρωποι σάρκα φορούντες και τον κόσμο νικούντες είμεθα αμαρτωλοί. Ναι, το εξομολογούμεθα, αλλά αγαπώμεν την Εκκλησία. Το σώμα του εσταυρωμένου και αναστάντος Χριστού και καυχόμεθα ότι είμεθα χάρη τη Θεού μέλη αυτής, ελπίζομεν δε εις το μέγα αυτού έλεος. Ναι, οφείλομεν να αγαπώμεν και να υπακούομεν εις την Εκκλησίαν, να κρατώμεν της ομολογίας αυτής, γνωρίζοντες ότι τα μείζωνα αμαρτήματα είναι τα λεγόμενα εκκλησιολογικά. Ούτως έζησε και ούτως εδίδαξε και επολιτεύθη ο Ιερός Χρυσόστομος, πάντοτε εντός της Εκκλησίας, ήτης ήτο η μεγάλη του αγάπη. Τον ενέδρευσαν ποιμένες κακοί, συνέπραξαν πολλοί, αντιμετώπισε αδικίας, περιφρονήσεις, εγεύθη όξους και χολής, έζησε τέλος εν εξορία και εκοιμήθη εν τη Εκκλησία ευχαριστών των Θεών. Ούτε έχθρα συνόδου ούσα παράνομος, ούτε μίσος Αυγούστης ούσης παράφρονος, τα σαρετάς αυτού κατέσβεσαν. Η γλώσσα του ως ήλιος εθέρμανε την οικουμένη, επλάτηνε την Εκκλησίαν. Ευστόχος δε ονομάστη μέγας διδάσκαλος και ποιμήν, ανεπανάληπτος δια την Εκκλησίαν. Είναι ο μεγαλομάρτης μετά τους διωγμούς. Και καθώς αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, η πνευματική νόμη είναι αμήλικτη, όσοι τον ειδίκησαν, όσοι εξήφαναν ραδιουργίας, όσοι συνήργησαν εις την έκπτωση και την εξορία του, υφανίστησαν μετ ήχου, απόλλοντο. Ο δε δίκαιος Ιωάννης ίσταται εις αιώνας κατά πρόσωπον των θλιψάντων αυτών και η δικαιοσύνη αυτού μένει εις αιώνα αιώνος. Αλήθεια,
των τελευταίων λόγων τον έχει πάντοτε ο Θεός. Ας έχει λοιπόν και των μόνων λόγων εις την ζωή ημών. Αγαπητοί πατέρες, ο Ιερός Χρυσόστομος θέτων εις το στόμα του Χριστού λόγους αγάπης και φιλανθρωπίας, επιστηρίζει όλους ημάς, τους κοπιώντας και πεφορτισμένους, τους ολιγοψύχους και κεκμικώτας. Εγώ πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφή, εγώ ημάτιον, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιος, παν όπεραν θέλεις εγώ, μηδενός εν χρία καταστής. Εγώ και φίλος και μέλος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μήτυρ, πάντα εγώ, μόνον οικείος έχε προς εμέ. Εγώ παίνεις δια σε και αλήτης δια σε, επί σταυρού δια σε, επί τάφου δια σε, άνω υπέρ σου εν την χάνω το πατρί, κάτω υπέρ σου πρεσβευτής παραγέγωνα παρά του πατρός. Τι πλέον θέλεις, αλήθεια αδελφοί και πατέρες, τι και τίνος πλέον έχουμε ανάγκη. Αυτόν τον Κύριον, τον αγαπώντα ημάς φόδρα, τον άχρη σταυρού και θανάτου συγκαταβάλλα δια την σωτηρία ημών, έχομεν φιλάνθρωπον πατέρα. Αυτόν ακολουθούμεν εκ νεότητος. Αυτός εξελέξατο ημάς, ούδια τας δικαιοσύνας ημών, αλλά κατά το πολύ αυτού έλεος και εχαρίσατο την αγγελοειδή αυτήν πολιτεία, το Κυρίο δουλεύοντες, βαδίζοντες δια την αγάπη του Ιησού οδού σκληράς. Αυτόν τον γλυκύτατον ημών αυθέντην και δεσπότην, ακραδάντος πιστεύομεν και ομολογούμεν, και εν ευγνωμοσύνη πολύ σήμερον, εν τη ευσήμω ταύτη ημέρα, ευχαριστούμεν το Θεό και των αισθητών μεν ένεκεν, πολλό δε μάλλον των πνευματικών, ως έγραψε ο Ιερός Χρυσόστομος. Αγαπητοί πατέρες, εάν ο Ιερός Χρυσόστομος αποτελεί το στόμα της Εκκλησίας, είναι διότι όλη η βιωτή του εθεμελιώθη επί στερεών ασκητικών βάσεων. Εσπούδασε εις το μεγαλύτερον πανεπιστήμιον του κόσμου, το πανεπιστήμιον της ερήμου, και ρήμη θείου έρωτος ισκήθη με άκραν εγκράτειαν εις αυτό. Ενίκησε πάσαν η διπάθειαν και δια τούτο το ευήκο νους αυτού ήκουσε την παύλιον φωνή και αντέλαβε την παράκλησή του πνεύματος. Μη λησμονείτε αδελφοί ότι όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δίδονται εν υπακοή, ασκήσει και βαθυτά τη ταπεινώσει. Και ο Ιερός Χρυσόστομος υπήλθεν ακροτά την άσκηση, έζει εν ερήμο, εν σπηλαίο διαιτώμενος, χωρίς να κοιμάται ποτέ ανακλεινόμενος. Είχε γέροντα, όπως είπε ο καθηγούμενος, έκαμνε υπακοήν και εν εξορία ευρισκόμενος, παρεκάλλει τα τέκνα αυτού, όσα επόθουν το επίταγμα της ιεροσύνης, να κλείνουν κεφαλήν εις των επίσκοπών των όσης Ιωάννην. Ιδού το εκκλησιαστικόν φρόνημα, το οποίο σπανίζει στην εποχή ημών. Παραγγέλει ο Ιερός Χρυσόστομος εις επιστολήν προς μοναχούς. Αδιαλείπτος προσεύχεστε, χωρίς οργής και διαλογισμών. Όλος γάρο αγών του διαβόλου τούτο εστί, ή να αποχωρήσει και αποβουκολήσει τον νουν από του Θεού και εις τας κοσμικάς περισσύρι φροντίδας και ειδονάς. Εντολάς και ευποιίας υπαγορεύει, έσωθεν εν την καρδία και άλλα στινάς ευλόγους ή και αλόγους ενίας, εσ ου προσέχειν όλος προσήκει. Σχολάσατε τίνιν δια παντός και παραμείνατε Κυρίω το Θεό ημών, έως σου ικτηρίσει ημάς
και μηδέν έτερον ζητήσετε, ή μη μόνον το έλεος εν ταπεινή και ελεηνή καρδία. Ζητείτε και βοάτε από πρωίας έως εσπέρας, ή δυνατόν και όλην τη νύχτα. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς, παρακαλώουν ημάς, βιάσαστε τον νουν ημών εις τούτο το έργον έως θανάτου. Τον κανόνα ταύτης της προσευχής, μηδέποτε καταπαύσετε, αλλά είτε αισθείτε, είτε πίνετε, είτε οδεύετε, είτε τυπιείτε, αδιαλείπτος κράζετε, ή να καταποιεί η καρδία των Κύριων και ο Κύριος την καρδίαν και γέννητε τα δύο εις εν. Σεβάσμοι και αγαπητοί πατέρες του Αγίου Όρους πληθείς, χαιρόμεθα ιδιαιτέρως αυτήν την στιγμήν, ατενίζονται στα ιερά πρόσωπα ημών, είστε πεφιλημένα πρόσωπα εν Χριστώ, έχετε την ευλογία να είστε τέκνα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, την οποίαν επίμανε και εκλέησε ο Χριστός την γλώταν και την καρδίαν Άγιος Ιωάννης. Ανήκομεν πάντες εις την κληρουχίαν του Οικουμενικού Θρόνου, ο οποίος καθηγιάστη όχι μόνον υπό των αποφάσεων των μεγάλων Οικουμενικών Συνόδων, αλλά και υπό των Θεοφόρων και Θεουμένων Αγίων των ανελθόντων εις αυτών. Και αυτό αποτελεί βεβαίωσιν σταθερότητος ορθοδοξίας του θρόνου αυτού και παράγοντα ευλογίας διόλους ημάς. Ας ενωτιστούν τούτο, οι δίκην όφεως υψούντες μεγάλα αυχών κεφαλήν φρένα πάτε και ανυπότακτη. Το Άγιον Όρος είναι και πρέπει να παραμείνει όρος ορθοδοξίας και ορθοπραξίας. Το έχουμε ανάγκη οι πάντες και πάσε εκκλησία ενωτιζόμεθα την φωνήν αυτού και την προσευχήν αυτού και ευχαριστούμε. Είναι δε ευλογία το ότι είναι κρυπής του ευσεβούς ημών γένους. Συμπανηγυρίζοντες με τα πάσης εκκλησίας την συμπλήρωση 1600 ετών από της μακαρίας και αγγέλης εδεσίμου τελευτής του Ιερού Χρυσοστόμου, τιμώντες το μακάριον πρόσωπον και την Αγίαν μνήμην αυτού, τιμόμεν εντάφθα σήμερον, τιμόμεν εν Αγίο Όρη και την αρχιεπισκοπικήν αυτού οικουμενικήν καθέδραν, αποτείοντες τη τροφό μητρή εκκλησία ως ευγνώμονες παιδες τα θρέπτα. Συχαίρομεν την ιεράν μεγίστη μονή του Βατοπεδίου, δια την πρωτοβουλίαν αυτής, να οργανώσει ένα Αγίο Όρη την λαμπράν αυτήν εορτήν και πανήγυριν. Ευχαριστούμεν τους προσελθόντας Αγίους Αρχιερείς των Ορθοδόξων Εκκλησιών και τους λοιπούς εκπροσώπους αυτών και προσευχόμεθα να έχουμε πάντοτε την ενότητα της πίστεως και της αγάπης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Επευλογούμεν από του Φαναρίου των καθηγούμενων της Ιεράς και Σεβασμίας αυτής Μονής και πάντα στους ενασκουμένους Πατέρας. Η μήτηρ Εκκλησία σεμνύνεται, εγκαυχάται δια την Ιεράν αυτήν Μονήν, δια την ιστορίαν, δια την προσφοράν αυτής, εγκαυχάται δια τα πρόσωπα ημών πατέρες, ως και διολόκληρον την αγιώνυμον πολιτείαν, ως και εμείς πρέπει να εγκαυχάστε, ότι είστε τέκνα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Ευχαριστούμεν Άγιε πρώτε ημάς, και άπασαν την ιεράν κοινότητα, δια την αγάπην σας, δια την αφοσίωσή σας εις των Οικουμενικών Θρόνων και κομίζομεν προς όλους ασπασμών, αγάπης, τιμής, πατρικάς, ευχάς και ευλογίας από της Μητρός Εκκλησίας. Ευχαριστούμεν τον εξοχότατον Κύριον Υφυπουργόν δια την παρουσίαν του, την έντιμον ελληνική κυβέρνηση δια την αγάπην και την μέρημναν αυτής προς το Άγιον Όρος,
και εκφράζομεν τας πατριαρχικάς ευχάς και ευλογίας προς ημάς, Κύριε Υφυπουργέ, και του συνεργάτας ημών. Εν βαθυτάτη συγκινήσει αναφωνούμεν, ας είναι αιωνία η μνήμη των αηδήμων κτητόρων, ευεργετών, των προαλπελθόντων πατέρων, των ενασκηθέντων εν τη ιερά ταύτη μονή και συμπάση τη αγιονίμω πολιτεία. Ήτινες εκληροδότησαν εις εμάς τα σεμνία αυτά του γένους ημών. Ως ολοκλήρωσιν της εορτίου αυτής συνάξεως, ας ενωτιστόμεν πατέρες τους παρακάτω στοργικούς λόγους, τους οποίους απίφθινε προς το ποιμνιόν του ο Ιερός Χρυσόστομος, εγκαταλείπων την Κωνσταντινούπολη δια την πρώτην εξορίαν. Η τιμία κάρα, η μυρωθήκη του πνεύματός του, ή αποτεθυσαυρισμένη εν ημίν, υφυγείτε αυτούς. Όπου εγώ και ημείς εκεί, όπου ημείς εκεί καγώ, εν σώμα εσμέν. Καν αποθάνει μου το σώμα, ζει η ψυχή και μέμνητε του Δήμου. Ημείς εμεί πατέρες, πώς ημών δύναμε επιλαθέστε. Ημείς εμεί πατέρες, ημείς εμεί ζωή, ημείς εμεί ευδοκίμησης. Εάν ημείς προκόψετε, εγώ ευδοκιμώ, ώστε εμεί ζωή και πλούτος, εν το ημετέρω κείτε θησαυρό. Κρατήσατε ασφαλώς τους αιωνίου τούτους λόγους. Κύριος ο Θεός, ον ηγάπησε και εδόξασεν ο τιμόμενος Άγιος Ιεράρχης και Μέγας Διδάσκαλος, πρεσβείες δευτού, ήθε αξιώσει πάντα σημάς ζωήν άφθαρτον, θεοειδή, αγγελικήν και μακαρίου τέλος. Ευχαριστώ. Σήμερα μας φέρνει εδώ στο Άγιο Όρος, στο μοναδικό αυτό ελληνοορθόδοξο χώρο της άσκησης και του αγιασμού, και μας ενώνει σε ένα σώμα η μορφή ενός οικουμενικού Αγίου, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που ο Θεός θέλησε η τίμια κάρα του να φυλάσσεται αιώνες τώρα ως θησαυρός πολύτιμος στην Ιερά Μεγή, στη Μονή του Βατοπεδίου. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι μαζί σας και να εκπροσωπώ την ελληνική κυβέρνηση στις εορταστικές εκδηλώσεις επί τη συμπληρώση 1600 ετών από την κοίμηση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στον Ιερό του Τούτου. Η συμμετοχή στην ολονύκτια προσευχή και στη Θεία Λειτουργία ήταν για μένα μια αξέχαστη πνευματική εμπειρία. Πιστεύω ότι κάθε Έλληνας πρέπει να επισκεφθεί τον χώρο αυτό που αναδεικνύει αλλά και φιλοξενεί Αγίους όπως τον Άγιο Χρυσόστομο. Ως εκπρόσωπος της ελληνικής κυβερνήσεως, σας μεταφέρω τις εγκάρδιες ευχές του Προέδρου της κυβερνήσεως, κυρίου Κωνσταντίνου Καραμαλή, και εύχομαι και προσωπικά οι πρεσβείες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου να μας συνοδεύουν στο στίβο της ζωής. Σεβασμιότατε εκπρόσωπε της Αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Σεβασμιότατε εκπρόσωποι των κατατόπων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Εξοχότατε κύριε Υφυπουργέ. Σεβαστή Ιερά Κοινότης. Πανασολογιότατε Άγιοι Καθηγούμενοι. Πανασολογιότατε Άγιε καθηγούμενε της Σεβασμίας Ταύτης Μονής του Βατοπεδίου. Εξοχότατε κύριε αναπληρωτά διοικητά. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Με τα βαθία συγκινήσεως και πνευματικής αγαλιάσεως κατήλθομεν σήμερον σύσσωμος Ιερά Κοινότης εκ του Πανσέπτου Πνευματικού και Διοικητικού Κέντρου του Αγίου Όρους στην Ιεράν και Ιστορική Μονή του Βατοπεδίου ή να συνεορτάσουμε
μεθα πάντων των τιμίων προσκεκλημένων και δι των εντάφτα παραβρισκομένων εκπροσώπων των κατατόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, των μέγα φωστήρα και μαχρήσις ρήμαση, διδάσκαλων της Οικουμένης, κηρυχθέντα των διαχρονικών στήλων και εδραίωμα της Εκκλησίας, των ουράνιων άνθρωπων και επίγειων άγγελων, των δοσούτων απέχοντα των παθών και των επιθυμιών, όσο απέχει ο ουρανός από τη γης και το πνεύμα από του Χωός. Δι' αυτό και στην θεωρία του ευλαβού επισκόπου Αβραβησού αδελφιού δεν ευρέθη ο ιερός Χρυσόστομος εις την χωρία των λοιπόν σεσωσμένων Αγίων Ιεραρχών, διότι όπου ο θρόνου σου Δεσπότου Χριστού παρίστατο. Ο ουρανοδρόμος αθλητής, ο ταυραβίων της Άνω κλήσεως ακλινός θεωρών και γλυκόμενος, ο των μελών των αγαθών προγευσάμενος και καθογητής, ποδηγέτης εις την ουράνιον στρατεία, συμπάσης της Εκκλησίας αναδειξάμενος, υπ' αυτής δε το σούτον τιμηθείς, ώστε κατά την εξορία του να σκυροπάσουν τα πρόσωπα της Εκκλησίας, μη φέροντα την στέρηση του Χρυσοστόμου και να γραφεί «Νέφερεν ή να ο ήλιος συσταλεί ή να το στόμα Ιωάννου σιωπήσει». Δικαίως λοιπόν η αυτού Θεοτάτη Παναγιώτης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Βαρθολομαίος, καθιέρωσε το τρέχον έτος ως έτος Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, διό και ολόκληρον το Άγιον Όρος ανταποκρινόμενον εις το σάνο τέλευσμα συμμετέχει εις την υπό της Ιεράς Μονής του Βατοπεδίου διοργανωθήσαν πανήγυριν, καθότι ως πλωτούσα δια του ατιμήτου θησαυρού της κατοχής της σημειωτάτης αυτού κάρας συνεκάλεσε τα σαπάκρου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δια να τιμήσομεν τον Άγιον και απολαύσομεν της χάριτος αυτού και πατρικής στοργής. Ευχαριστούμεν τον Θεόν, διότι κατέλειπεν εις την Εκκλησίαν και δει στην Ιεράν Μονήν Βατοπεδίου την τιμιωτάτην αυτού κάρα ως παρηγορίαν και πηγήν πνευματικής ευωδίας, όπως και εις πλήστας άλλας ιεράς μονάς του Αγίου Όρους έχουν από θησαυριστεί χαριτόβρητα τεμάχια των Αγίων Λειψάνων αυτού. Ευχόμεθα ταπεινώς οι λόγοι και η διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου να συνέχουν πάντοτε τας καρδίες μας και η ενότης των Ορθοδόξων Εκκλησιών ως ημέρε να στερεούται εν το πνεύματι της διδασκαλίας του Αγίου περί ειρήνης και ενότητος, και καθώς εντάφθα ευρισκόμεθα από όλα σχεδόν τας Ορθοδόξου Εκκλησίας ούτω ομοθυμαδών και εις το κοινόν ημών κτήμα την Βασιλεία των Ουρανών να συμβασιλεύσομεν. Η εν Αγίου όρη συμβίωσης εν ασκήσει μοναχών από όλα τα μέρη της γης ας θεωρηθεί ζών και αληθινών πρότυπων ενότητος μαρτυρίαστε και καταδείξεως της οικουμενικότητος της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας. Ευχαριστούμεν πανοσολογιότατε Άγιε Καθηγούμενε δια την επιφυλακτήσαν υποδοχήν και την παρασκευήσαν φιλοξενίαν
και δια των επιδειχθέντα εις ημάς και τους πέριξ ημών πανεσολογιωτάτους αντιπροσώπους των 20 ιερών μονών σεβασμών και τιμήν. Ευχόμεθα ο εορτάζων Άγιος Χρυσόστομος να ευλογεί πάντοτε τα προσδόξαν Θεού καταβαλωμένους εν διασκήσει κόπους και πόνος ημών και της περιμάς αδελφότητος και να αναδεικνύει τας προσπαθίας και ενεργίας ημών προς κλεϊσμόν και τιμή του Αγιονίμου ημών τόπου. Αμήν. Σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι, Άγιοι αδελφοί αρχιερείς, Πανασιολογιότατε Άγιε πρώτε, σεβαστή ιερά κοινότης, εξοχότατε Κύριε Υπουργέ, ενδυμότατε εκπρόσωπε της εντάφθα πολιτικής διοικήσεως, πανασιολογιότατε Άγιοι καθηγούμενοι, πανασιολογιότατε γέροντα και καθηγούμενε της Ιεράς Μεγής της Λαύρας του Βατοπεδίου Μονής, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, ευλαβείς προσκυνητέ. Μέσα εις την τροχιά νεκάς του έτους συμβαίνουν και υπάρχουν γεγονότα τα οποία σηματοδοτούν και οριοθετούν την ζωή μας. Συμβαίνουν πολλά και διάφορα, τα οποία καταγράφει η ιστορία, αλλά και εμπλουτίζεται υπ' αυτόν η ιστορία. Τι ούτων γεγονός θαυμαστών, λαμπρών και παράδοξων είναι ο σημερινός εορτασμός, το σημερινόν ιοβιλέον προς τιμήν του εναγίης πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του μελιρύτερος ποταμού της σοφίας και της πίστεως, του οποίου θησαυρός πολύτιμος και παρακαταθήκη ιερά αποτελεί δια την περίπιστον ταύτην του βατοπεδίου Μονή, η θαυματουργός κάρα του. Διό και συνήλθομαι σήμερα άπαντες από περάτων της γης, άρχοντες, κλήρος και λαός, προκειμένου να αποδώσουμε την τιμή και τον σεβασμόν εις αυτόν, τον διάτοντα αστέρα του ουρανίου στερεώματος της Εκκλησίας, Ιωάννην τον Χρυσόστομον. Θεοκίνητος το όντι η σκέψης της αυτού Θεοτά της Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου να αφιερώσει το παρόν έτος εις εορτασμόν μνήμης του μεγάλου τούτου ανδρός και στήλου της Εκκλησίας, Αγίου Χρυσοστόμου, αλλά παραλλήλους και θεοσεβείς Άγιε καθηγούμενοι της περικλεούς ταύτης Μονής Αρχιμανδρίτα Κύριε Εφραίμ, η απόφασή σας να συμβάλλετε εις την προβολή του έργου και της προσφοράς του Αγίου Πατρός Ιωάννου του Χρυσοστόμου δια της σημερινής λαμπράς όσων ποτέ εορτής και πανηγύριος. Ο φιλετικός ένεκεν και το παλέφο των Πατριαρχείων Αλεξανδρίας και πάσης Αφρικής συνεορτάζει με θέλων ημών δια της εμείς ελαχιστότητος ως έχουν την υψίστην τιμήν όπως μεταφέρω πρόσθε την φιλοξενούσαν ιεράν βατοπεδίου μονήν και προσάπαντας τους ενσάρκους αγγέλους της αθωικής πολιτείας τας ευχάς και ευλογίας του προκαθημένου της Εκκλησίας του Αγίου Μάρκου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας, Κυρίου Θεοδόρου του Δευτέρου, ως επίσης των ασπασμών τιμής και αγάπης, προσάπαντας τους προεστώτας και καθηγουμένους των ιερών σκηνωμάτων της αθωικής πολιτείας. Συγχαίρομεν ημάς, Άγιε Βατοπεδίου, αριστοτέχνη και άξιον οι ακοστρόφων της Βατοπεδινής Ιεράς Ολκάδος,
ευχόμενοι από καρδίας όπως διαπρεσβειών του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και της εφόρου της Ιεράς Μονής Κυρίας Βηματαρίσης, όπως ο Θεός περιφρουρεί ημάς και την περί ημάς όλος Θεοφιλός εν ασκουμένην αδελφότητα, εις δόξαν του ονόματος αυτού και περί θρήγκωσιν του αγιορητικού μοναχισμού. Προς ημάς θεόλεκτοι και επίγειοι φωτόμορφοι άγγελοι, πατέρες οικιστέ του περιβολέου της Παναγίας, υποβάλλομεν την παράκριση όπως μη πάυσετε εις τας προσκύριον και την μητέρα αυτού Θεοτόκον καθημέραν εντεύξη σας, να προσεύχεστε δια το δευτερόφθρον Πατριαρχείων Αλεξανδρίας, το οποίον αγωνίζεται υποσυνθήκας ενίοτε σκληράς και απροβλέπτους, προκειμένου να μεταφέρει το φως και την φωνή του Ευαγγελίου εις τους λαούς της παρασωμένης μέχρι σήμερον Αφρικανικής Υπήρου. Το λοιπόν, πατέρες Άγιοι, υγιένετε, ειρηνεύετε και δοξολογείτε τον Θεόν εμπαντή και εμπάση. Ευχαριστώ. Συνδρομήστε, Άγιε Πέτρες, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σεβασμιότητα, οι αρχιερείς, πρόσωποι των Ορθοδόξων Εκκλησιών, Άγιοι Καθηγούμενοι, Άγιοι Πρωτοποστάτα, σεβασμιότητα, Πανεσολογιότητα, Άγιοι Καθηγούμενοι και σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, συμμετέχοντας με τα πολλής ευφροσύνης και χαράς εις την πνευματική ταύτη πανήγυρη προς τιμήν του Αγιωτάτου και Μεγίστου Ιεράρχου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του οποίου την τιμή ανκάραν παρεμβλαβώς κατασποζόμεθα, εντιαιρά και σεβασμένα και μεγίστη μόνη ταύτη, θα σας μεταφέρουμε εμπρότης τα συγκαρδίους ευχάς του μακαριωτάτου Πατρός και Πατριάρχου ημών Κυρίου Κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου, με την ευγενή προτροπή του οποίου η μετέρα ταπεινώτης εξιώθην της εδώ παρουσίας εις το ευλογημένο περιβόλον της υπεραγίας του Θεοτόκου ημών, ως εκπρόσωπος δε πάντων των αγιοταφητών πατέρων και προϊστάμενος της ιεράς και σεβασμιάς λάβρας του Οσίου Θεοφόρου Πατρός μου Σάββατου Υγιασμένου, εν διαιρήμου της Ιουδαίας. Κομίζω στην αγάπη σας τα σολοψύχως προσευχάς πάντων των σαββαϊτών πατέρων, των ανασκομένων αντιθεοκτής του τάχτη και πάρση της Ορθοδοξίας μας. Ήθε ο πολυέσπλανος Κύριος, για τις περιευλογημένες και πανάγων αυτού Μητρός, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, και πάντων των εντιαρά τάχτη Αγία Μονή, αθλήσει και ασκήσει διαλαμψάνων των πατέρων, να αναδείξει στους χαλεπούς καιρούς μας μοναχούς, ιερείς και ιεράρχες, μιμητάς του ομολογητού της πίστεως, του ταπεινού και ασκητού Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και αξιώσει πάντα εμάς, επαπολαύσε των επιγγελμένων και αιωνίων αγαθών, αετοίμασε τη αληθεία και ακολουθήσει και αγαπώσει αυτόν. Αμήν. Άγιοι αρχιερείς, σεβαστοί πατέρας, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ως εκπρόσωπος του Πατριάρχου Μόσχας και πάσης της Ρωσίας Κυρίου Κυρίου Αλεξίου του Δευτέρου, ήθελα να εκφράσω εκ μέρους του τας καλύτερες ευχάς σε όλους σας. Ιδιαίτερα λόγω μου στους αγιορείτες, ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους των όλων Ρώσων προσκυνητών. Σας ευχαριστώ για τας προσευχάς σας για τη Ρωσία, για το ρωσικό λαό και για τη φιλοξενία σας. Ρωσία τώρα χρειάζεται στας προσευχάς σας, στη πνευματική σας μαρτυρία, στη βοήθειά σας. Άγιον Όρος είναι αληθινή εικόνα και αληθινή μαρτυρία της Ορθοδοξίας. Σας εύχομαι καλή δύναμη στη πνευματική σας αγώνα. Είστε φρουροί, να είστε φρουροί της Ορθοδοξίας, της Ορθοδόξου
παράδοσης μάρτυροι της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο κόσμο. Ιδιαίτερα ήθελα να σας ευχαριστήσω, το κύριο Γέροντα Εφραίμ για την πρωτοβουλία και τη φιλοξενία σας. Χρόνια πολλά. Σε ένας νιώτατη, Άγιοι Φίσκοποι, Κοσιλιώτη, Άγιοι Πατέρες, Καθηγούμενοι, Άγιοι Πρώτε, εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου της Ερευκής Ορθόδοξης Εκκλησίας και του Μακριωτά του Πατριάρχου ημών Παύλου, σας μεταφέρω ευχές, ευλογίες και προσευχές για την εορτή αυτή που προετοιμάσετε για να δοξάσουμε τον Θεό πρωτίστως, μετέπειτα να εορτάσουμε και τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Για εμένα η ιδιαίτερος είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας στην αυτή την εορτή και εύχομαι από τον Θεό και από τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο να μας δίνει δύναμη, ευλογία και υπομονή, όπως και αυτός είχε υπομονή σε όλη την λειτουργία προς τον Θεό στη ζωή του. Εύχομαι σε αυτή τη μονή που φυλάει την Αγία Χάρα του Αγίου Χρυσοστόμου προκοπή, υπομονή και όπως μέχρι σήμερα μεγάλη διακονία προς την Πανορθόδοξη Εκκλησία, όπως αποδείχθηκε τελευταία χρόνια η Ιερά Μονή Βατοπεδίου, φιλοξενεί όλους τους λαούς Ορθοδόξους ως τα παιδιά της. Ευχαριστούμε, Άγιε Γέροντα, για την αγάπη σας, για την φιλοξενία. Σας εύχομαι πάνκαλο από τον Θεό και από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Αμήν. Σεβασμιότατοι εκπρόσωποι και πανοσιολογιότατοι εκπρόσωποι των Αγίων Ορθοδόξων Εκκλησιών, κύριε Υπουργέ, Άγιε Πρώτε, Ιερά Κοινότης, Άγιοι Καθηγούμενοι, Σεβαστοί Πατέρες και Αδελφοί. Πριν από 20 περίπου χρόνια μας γεννήθηκε ο λογισμός, ο οποίος και εξελίχθηκε σε πόθο να προβούμε σε έρευνα και να συλλέξουμε περί του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου κείμενα εγκομιαστικά και υμνογραφικά, κυρίως ανέκδοτα, με σκοπό αν ο Θεός μας έδινε ζωή ως το 2007, που θα εορτάζεται η επέτειος της συμπληρώσεως 1600 ετών από τη σκημήσεώς του, να τα εκδίδαμε. Με αρρωγό τον Άγιο, η έγκοπος έρευνα απέδωσε, της οποίας ο καρπός καταγράφεται εν περιλήψει στην εισαγωγή της εκδόσεως. Αλλά από τη συγκέντρωση του υλικού αυτού που ήταν το πρώτο βήμα, μας ανέμενε μακρά οδός ως τη σημερινή ευλογημένη ημέρα. Τα κείμενα που βρέθηκαν σε κώδικες έπρεπε να δοθούν σε ειδήμονες επί της παλαιογραφίας για τη μεταγραφή τους στη σύγχρονη γραφή και στη συνέχεια να δοθούν σε ικανούς φιλολόγους, οι οποίοι έπρεπε να προβούν σε απαραίτητες διορθώσεις και ακολούθως σε μεταφράσεις. Οι διορθώσεις ήταν απαραίτητες, διότι οι κατά καιρούς αντιγραφείς καλλιγράφοι των κωδίκων δεν ήταν απαραίτητα και λόγιοι. Η δε μετάφραση θεωρήθηκε απαραίτητη, διότι στόχος μας ήταν να διευκολυνθεί το εκκλησιαστικό πλήρωμα στη μελέτη των κειμένων και να προέλθει πνευματική ωφέλεια. Έτσι κανένα κείμενο δεν παρατίθεται αμετάφραστο. Όσα εκ των κειμένων υπήρχαν στη γνωστή πατρολογία πέρασαν και αυτά από την ίδια διαδικασία. 7 φιλόλογοι εργάστηκαν φιλόπονα και κάτω μάλιστα από μεγάλη πίεση ως προς το χρόνο. Είναι γνωστή η αξία, σεβασμιότατε, της ιεράς παραδόσεως της Εκκλησίας μας. Είναι ότι η Εκκλησία δια της αγιοπνευματοκινήτου συνειδήσεώς της περιέλαβε διαχρονικά στην πίστη και διδασκαλία της. Σε αυτήν εντάσσονται και τα ιερά κείμενα, στα οποία ανήκουν και οι εγκομιαστικοί λόγοι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται όχι μόνο στην προσωπική μελέτη των φυλαγίων ψυχών, που είχαν και τη δυνατότητα να κατέχουν αντίγραφα, αλλά κατά τις βυζαντινές περιόδους είχαν προσλάβει επίσημο χαρακτήρα, διότι διαβάζονταν στις πανηγύρις κατά τη Θεία Λατρεία ή στην Τράπεζα. Τα κείμενα αυτά είναι μνημεία λόγου και από πλευράς φιλολογικής, διότι αποτυπώνουν τη γλώσσα της εποχής, τη δυναμική της, καθώς και την προσωπική σφραγίδα των εγκομιαστών,
οι οποίοι σαν επιφανείς λόγοι της εποχής των και κάποιοι αυτούς και Άγιοι. Ο εγκομιαστικός λόγος έχει πλατιά έννοια ως εκ την περιεχομένου του. Αν μεν αναφέρεται σε γεγονότα δεσποτικά και θεομητορικά, κατά βάση ερμηνεύει και θεολογεί, καταλήγοντας την προτροπή, αν πρόκειται για μνήμες Αγίων, αναφέρεται στον καταπλάτος βίο. Οι διηγηματικοί πλατιασμοί μπορεί να φαίνονται ενίοτε υπερβολικοί, αλλά έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα. Μέσα στους λόγους αυτούς διασώθηκαν πολλά από εκείνα που ως προφορική εκκλησιαστική παράδοση μεταδίδονταν από γενεά σε γενεά, δηλαδή γεγονότα της ζωής των Αγίων και θαύματα κατά εποχές και που δεν συμπεριλαμβάνονταν στα συναξάρια. Έτσι διασώθηκαν πολλά από εκείνα που ο πανδαμάτορας χρόνος θα έσβηνε και μάλιστα λόγω των καταστροφικών πολέμων και των πολυχρονίων εχμαλωσιών από αλόθρισκους και ετερόδοξους, περιόδους που ήταν επόμενο να παρακμάζουν τα γράμματα και οι τέχνες. Σκοπός των εγκομιαστών δεν ήταν απλά να παρουσιάζουν λεπτομερώς άθλους, κατορθώματα και θαύματα, αλλά μαζί με αυτά να προσφέρουν κατήχηση για θεοσέβεια, αγάπη προς τον Χριστό και την Εκκλησία Του, φυλάγιο πνεύμα και αγωνιστική διάθεση. Ο Ιερός Χρυσόστομος υπήρξε προσφυλές θέμα των εγκομιαστών. Υπηρέτησαν τη μεγάλη ευλάβεια του εκκλησιαστικού πληρώματος της εποχής των για τον μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας, τον οικουμενικό διδάσκαλο, τον όσιο ασκητή και μεγαλομάρτυρα. Στην έκδοσή μας περιλάβαμε εγκομιαστικούς λόγους του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, Γεωργίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, του Οσίου Σιμεών του Μεταφραστού, του Αγίου Νικοδήμου του Εγκλίστου, Θεοδόρου Επισκόπου Τριμηθούντος της Κύπρου, Μαρτυρίου Πατριάρχου Αντιοχίας, Λέοντος του Έκτου Βασιλέως του Σοφού, Κωνσταντίνου Βασιλέως του Πορφυρογεννήτου, Κοσμά του Βεστήτορος, Νικήτα του Παφλαγόνος, έξι λόγους ανωνύμων και ένα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Τα κείμενα αυτά καλύπτουν χρονικά 15 αιώνες. Αξίζει φρονούμε να αναφέρουμε και τούτο. Μας προξένησε εντύπωση το γεγονός ότι ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μεταξύ των εγκομιαστών ανέφερε και τον Άγιο Κύριλο Αλεξανδρίας, ο οποίος είχε πολύ αρνητικά επηρεαστεί από τον κατασάρκα θείο του Θεόφιλου Αλεξανδρίας, κύριο διώκτη του Αγίου Χρυσοστόμου. Μετά όμως από το όραμα που είδε και τη συγχώρηση που έλαβε από τον Άγιο Χρυσόστομο με τη μεσολάβηση της κυρίας Θεοτόκου, άρχισε να συγκεντρώνει στοιχεία. Αυτά βρήκε ο Γεώργιος Αλεξανδρίας αρχές του 7ου αιώνος στη βιβλιοθήκη του Αλεξανδρινού Θρόνου, επεξέτεινε την έρευνα και έγραψε αυτόν τον εκτενή λόγο που κατά τον αείδημο καθηγητή της Πατρολογίας Χρήστου αποτέλεσε τη βάση των περισσότερων. Η Θεία Πρόνοια τον διέσωσε εδώ στο Βατοπέδι, στον κώδικα 82, κώδικα του 12ου αιώνος. Η έκδοση λοιπόν αυτή είναι μεγάλη και πολυτελής, χάρη στη γενεοδορία της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, της οποίας η πλούσια εκδοτική παραγωγή φέρει την ίδια πολυτελή σφραγίδα δίπλα στην ποιότητα των περιεχομένων. Είναι έργο δίτομο και το συνοδεύει η μεγάλη τιμή της ευλογίας του Ποιμενάρχου του Αγίου Όρους και Οικουμενικού Ημών Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου, ο οποίος και το ενέταξε εγγράφως στις επίσημες εκδηλώσεις του Οικουμενικού Θρόνου για το έτος Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Υιικός και βαθυσεβάστος τον ευχαριστούμε. Ο πρώτος τόμος που αφιερώνεται αξιοχρέως αλλά και συμβολικός στην Παναγιότητά του ως εκ των διαδόχων του τιμωμένου Αγίου Πατρός είναι ο εξανάγκης ογκώδης, διότι περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες. Πρώτη είναι η βιογραφία του Αγίου όπως προήλθε από τον πιστό φίλο και συνεργάτη του Παλάδιο Επίσκοπο Ελενουπόλεως. Δεύτερη ενότητα είναι τα αυτοβιογραφικά του Αγίου όπως τα συνέλεξε, μετέφρασε και δημοσίευσε ο νυν Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος μεταξύ των ετών 1984-87. Τρίτη ενότητα είναι η εγκομιαστική λόγη και τέταρτη παγκόσμιος βιβλιογραφία περί των εκδόσεων έργων του Αγίου και περί του βίου και του συγγραφικού του έργου. Τέλος συμπεριλάβαμε αντιπροσωπευτική εικονογραφία και κώδικες από τους οποίους αντλήσαμε το υλικό.
Η ενδιάμεσα των κειμένων παράθεση εικόνων και διακοσμητικών είναι βατοπεδινή. Ο δεύτερος τόμος που αφιερώνεται στον πολυσέβαστο γέροντά μας Ιωσήφ είναι καθαρά υμνογραφικός και εύχριστος, επειδή προορίζεται για το αναλόγιο. Τις διορθώσεις των ευρεθέντων υμνογραφημάτων έκαναν δύο επιφανείς σύγχρονοι υμνογράφοι, ο κύριος Χαραλάμπης Μπούσιας και ο κύριος Δημήτριος Δασκαλάκης. Η διάταξη της υμνογραφίας έγινε ως εξής. Ακολουθίες της κυριονίμου εορτής 13 Νοεμβρίου, ακολουθία της 27 Ιανουαρίου μνήμης της ανακομιδής του Λιψάνου, προτασσομένου σχετικού υπομνήματος από το Μεγάλο Συναξαριστή, ακολουθία της επανακομιδής των Λιψάνων του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου από την Πρεσβυτέρα Ρώμη στη Νέα, προτασσομένου του χρονικού του μεγάλου αυτού γεγονότος επί ευκλεούς πατριαρχίας του νυν οικουμενικού μας Πατριάρχου. Ακολουθούν τα εκτενή κοντάκια, κανόνες, παρακλητικοί κανόνες, χαιρετιστήρι οίκοι, εκλογή, μεγαλινάρια, ευχές και άλλα ευρεθέντα υμνογραφήματα. Στον ίδιο τόμο και σε παράρτημα θεωρήσαμε σωστό να τιμήσουμε και τους Αγίους εκείνους που συνδέονται με τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομο, όπως η μητέρα του Αγία Ανθούσα, η Διακόνισσα Αγία Ολυμπιάς, ο Άγιος Παλάδιος Ελληνουπόλεως, ο Άγιος Μάρτης Βασιλίσκος και ο Άγιος Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως. Επίσης συνετάγει και συμπεριλάβαμε μία κοινή ακολουθία όλων των συνεργατών, μαθητών και φίλων του Αγίου Πατρός, γνωστών και αγνώστων, των ενομολογία, μαρτυρίο και οσιότητη τελειοθέντων. Πρώτης ακολουθίας αυτής παρατίθεται κατάλογος ονομάτων κατά ιδιότητα, όπως τα αποδελτίωσε ο Μιλών από τις πηγές με τις σχετικές παραπομπές και φέρει τον τίτλο «Εις τιμήν και μνήμην». Υπό την πίεση του χρόνου οπωσδήποτε θα διέφυγαν και κάποια λάθη για τα οποία ως υπεύθυνος ζητώ εκ των προτέρων συγχώρηση. Η πανηγυρική πανηχίδα που προηγήθηκε και η έκδοση αυτή εις αίδιον τιμήν και μνήμην του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου αποτελούν ευχαριστήρια της Ιεράς Ταύτης Μονής προς τον Μεγάλο Πατέρα της Εκκλησίας που της χάρισε τη μεγάλη ευλογία της διαρκούς σωματικής του παρουσίας δια της τιμίας και χαριτοβρή του κάρας του, ως έναγχος αχθοφόρος του ονόματός του. Παρακαλώ να δεχθεί ο Άγιος τον όλο κόπο ως ηκεσία για τη συγχώρηση των αμαρτιών μου και τη διόρθωση της εμπαθούς καρδιάς μου. Ευγνωμόνως ευχαριστώ τον Άγιο Καθηγούμενο Κύριο Εφραίμ, ο οποίος με προθυμία μεγάλη και αγάπη πολύ πραγμάτωσε τον πόθο μας προς δόξαν Κυρίου, αλλά και σφράγισε για μια φορά ακόμη τον πνευματικό μας σύνδεσμο, αφού προπολών ετών εκάριν από τα χέρια του Μεγαλόσχημος στη Νέα Σκήτη κατά τα ευλογημένα εκείνα χρόνια που η Παναγία ετοίμαζε τη συνοδεία του γέροντός μας Ιωσήφ για να επανδρώσει το βατοπέδι και να το οδηγήσει σε αυτή την πνευματική ακμή και έγλη. Ήθε ο Άγιος να ευλογεί πλουσίως εκείνον και την αδελφότητα, καθώς και όλους τους συνεργάτες και φίλους της Ιεράς Μονής. Ήθε με τις πρεσβείες του να χαρίσει ο Κύριος πολλά πολλά ακόμη χρόνια στον πολυσέβαστο γέροντά μας Ιωσήφ και τέλος τον παρακαλούμε να είναι ακίμητος αντιλήπτορ του διαδόχου του και σεπτού μας Πατριάρχου, τον οποίον και αξίωσε να επανακομίσει από τη Ρώμη στο φανάρι τα Άγια του Λείψανα. Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν.
βασιλεύου, τι έδωκα σημείς πνεώματα εις ευτοσύνη. Βέγα το όνομα της Αγίας Τριάδου, Παναγία Κατώ και Βοήθεια. Αυτής Αγίας και Δημίου Θεός, ελέησου και σου νημάς. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος. Παναγία Θεωτό και Βοήθεια ημίν. Αυτής Αγίας Πρεσβείας Χριστέω Θεός, ελέησου νημάς. Αμήν. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδου, Παναγία Θεωτό και Βοήθεια ημίν. Της αυτής Αγίας Πρεσβείας Θεός, ελέησου και σώσου νημάς. Αμήν. Εγώ είμαι άμπελος ημίς τα κλίματα, ο και ημάς καλέσασαι στην αποστολική ζωή της μοναχικής ασκήσεως. Σου δεόμεθα ευλόγησον των ίνων των ποτηρίων τούτων και αξίωσον ημάς, εμβάπτοντας εν αυτής των άρτων και μετέχοντας εξ αυτού, εν ούστε αδιαστάτως μετά σου και με πάντων των Αγίων σου. Αξίωσον δε ημάς, ηλιωμένος εκ του πόματος της πατρικής αγάπης σου, συνάπτεστε ψυχικός μεταλλήλων και σύνεξον ημάς εις την άειλον τράπεζα της βασιλείας σου, εν θα πείω μεν των κενών ίνων της αϊζόου θεωρίας του υπερκάλου προσώπου σου. Μετά της σε και εις άσης Πανακράντου Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, του Ενεγείης Πετρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, ού την μνήμην επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσα έγινε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αφόρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρίς είναι η δόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες. Ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύσει περιμόν και τα σκήτρα της βασιλείας και σέση και σιές κρατήνονται. Διό ανυμνούντες βοόμεν συγχαίρες και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου.
θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενουήμιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρίδι, το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Στέλνω Θεός ελέησον και σώσον ημάς.